στον χώρο της υγείας, μετά την περίοδο της πανδημίας, το κράτος δείχνει τα δόντια του και τους στόχους του. Απογευματινά χειρουργία και καρκίνη πια απατώντας στην ανάγκη του ασθενούς μπαίνουν και φυσικά εκτός λίστας. Δείχνουν και λένε χωρίς να το κρύβουν ότι το καινούργιο Υπουργείο είναι το Υπουργείο Εμπορίας της Υγείας. Δεν ανεχόμαστε την ώρα που δεν, οι μισθοί μας είναι στα τάρταρα και δεν γίνονται πράξη τα δίκαια αιτήματά μας, να υπάρχει φρεγάτα 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας για τα συμφέροντα των εφοπλιστών που στοιχίζει 500.000 την ημέρα στον ελληνικό λαό. Δεν ανεχόμαστε την ώρα που τα εργατικά ατυχήματα έχουν γίνει, πραγματικά έχουν αιματώσει κάθε χώρο δουλειάς και οι επαγγελματικές γνώσεις σε κάθε χώρο και στο δημόσιο τομέα, να μην είμαστε ούτε καν σαβαρά καμφυγινά, να μην παίρνετε κανένα μέτρο ασφάλειας. Δεν ανεχόμαστε την ώρα που δίνουμε τη μάχη μέσα σε νοσοκομεία, σε όλους τους χώρους δουλειάς, να είμαστε με το καθεστώς της απόλυσης σαν συμβασιούχοι, σαν επικουρικοί. Δεν ανεχόμαστε όλα αυτά. Στο δημόσιο ειδικά αντιμετωπίζουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση. Δεν είναι από ατύχημα. Είναι ο σχεδιασμός της τρέχουσας κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων να απαξιώνουν το δημόσιο τομέα και ειδικά τις υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με παροχές προς το κοινωνικό σύνολο, δίνοντας τα κερδοφόρα κομμάτια στους ιδιώτες επιχειρηματίες και εργολάβους και κρατώντας τα ζημιογόνα για το δημόσιο. Ζητάμε λοιπόν μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και αύξηση της χρηματοδότησης για τις υποδομές και τον απαραίτητο εξοπλισμό, προκειμένου να μπορούμε με καλύτερους όρους να υπηρετούμε το κοινωνικό σύνολο.